Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω τη σημερινή μου ομιλία με τις πρόσφατες εξελίξεις στον Εύρο, γενικότερα τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή, που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και περικλείουν κατά την άποψή μας σοβαρούς κινδύνους. Και έχετε μεγάλη ευθύνη, κύριε, της κυβέρνησης, γιατί συνεχίζετε την επικίνδυνη τακτική του εφησυχασμού. Με πρώτο και καλύτερο τον Πρωθυπουργό να λέει για τα γεγονότα στον Εύρο πως δεν συνέβη και κάτι αξιοσημείωτο. Δεν είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Τουρκία αμφισβητεί το πρωτόκολλο του 1926 και τη συνθήκη κατ' επέκταση της Λοζάνης που καθόρισε τα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες. Ή μήπως δεν είναι αξιοσημείωτα μια σειρά από γεγονότα και εξελίξεις που έρχονται να προστεθούν σε αυτά στον Εύρο. Σας θυμίζω αυτά που ήδη ξέρετε. Τις δηλώσεις ΑΚΑΡ για νομιμοποίηση και συνέχιση των υπερπτήσεων στα ελληνικά νησιά στο πλαίσιο της λογικής των γκρίζων ζωνών, τις δηλώσεις Τσαβούσογλου για την ένταση των προσφυγικών ροών στα νησιά και πιθανώς στον Εύρο στο πλαίσιο των παζαριών Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για την απαράδεκτη συμφωνία για το προσφυγικό, την αξιοποίηση της ανυπόστατης συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης και τη συμφωνία Λιβύης με την κρατική τουρκική εταιρεία πετρελαίου που φέρνει πιο κοντά τουρκικές έρευνες νότια της Κρήτης. Ενώ στοιχείο της κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας είναι και η σημερινή ενέργεια του Ερντογάν να σπηλώσει ένα παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο όπως είναι η Άγια Σοφιά. Όλα αυτά βέβαια αποδεικνύουν τις βαθύτερες γεωστρατηγικές επιδιώξεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Όλοι σας έχετε γίνει νατοϊκότεροι του ΝΑΤΟ και λιβανίζετε τους αμερικανοατοϊκούς συμμάχους σας για τη δίθεν ασφάλεια που παρέχουν στη χώρα μας, κρύβοντας το βρώμικο και επικίνδυνο ταυτόχρονα ρόλο που παίζουν. Η Τουρκία όμως με τις πλάτες του ΝΑΤΟ κάνει επίδειξη ισχύως. Πρόσφατες είναι οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, ο οποίος στήριξε τις τουρκικές επιχειρήσεις στη Λιβύη και την κυβέρνηση Σάραντζ. Αυτή η πολιτική της εμπλοκής στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, πολιτική που ακολουθείτε όλοι σας, έχει χρεοκοπήσει. Αναλαμβάνετε μεγάλες ευθύνες γιατί κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να μεγαλώσει αυτή η εμπλοκή, προσδοκώντας ανεύθυνα μήπως και καταφέρετε να αποσπάσετε μεγαλύτερο μερίδιο για τους εγχώριους ομίλους στη διαμάχη για το ποιος θα βάλει στο χέρι όλο τον πλούτο της περιοχής. Σήμερα οι μόνες θέσεις που μπορούν να εκφράσουν τα λαϊκά συμφέροντα και να δώσουν όθηση στην πάλη του λαού μας, στην κοινή πάλη όλων των λαών, είναι οι θέσεις για καμιά αλλαγή συνόρων και καμιά συμμετοχή σε παζάρια για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου, να κλείσει η βάση της Ούδας και οι άλλες αμερικάνικες βάσεις, να ακυρωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό και αποδέσμευση από αυτές τις συμμαχίες, να καταπολεμηθούν οι εθνικιστικές κραυγές όλων των ειδών και οι πολεμικοί τυχοδιοκτισμοί. Κυρίες και κύριοι, έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις σημερινές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τους πανηγυρισμούς δηλαδή της κυβέρνησης σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης που πρότεινε η Κομισιόν, που συσκοτίζουν βέβαια αυτοί οι πανηγυρισμοί την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι νέες επιχορηγήσεις και τα δάνεια θα κατευθυνθούν στις τσέπες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και βεβαίως θα κληθούν πάλι να πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης με νέα βάρη και νέα μέτρα. Φυσικά, το παιχνίδι της εξαπάτησης δεν το παίζει μόνο η κυβέρνηση, το παίζει και η αξιωματική αντιπολίτευση. Βγήκε μάλιστα ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και είπαν ευχάριστη έκπληξη, θετική εξέλιξη η πρόταση της Κομισιόν. Ευχάριστη για ποιους, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ? Για τους λαούς της Ευρώπης, για το λαό της Ελλάδας? Σίγουρα όχι. Αλήθεια,
ποιο είναι το κρίσιμο στοιχείο. Το ύψος των χρηματοδοτήσεων ή το που πάνε και γιατί δίνονται τα χρήματα αυτά. Παλιότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι ξέρουμε, έδινε πακτολό χρημάτων για να καταστρέφεται η ελληνική αγροτική παραγωγή. Τι σημαίνει αυτό, είναι δηλαδή θετικό αυτό, ήταν θετικό. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται το ρόλο σας ως αριστεροί ψάλτες της βαρβαρότητας αυτού του συστήματος και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, για το ΚΚΕ, αυτές οι εξελίξεις δεν είναι έκπληξη και πολύ περισσότερο δεν είναι ευχάριστη έκπληξη, η θετική εξέλιξη. Είναι απλά οι παρεμβάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνθήκες βαθιάς κρίσης για να στηρίξει τους μονοπωλιακούς ομίλους σε μια σειρά από κλάδους, όπως είναι, για παράδειγμα, οι αερομεταφορές, η πράσινη ανάπτυξη, η ψηφιακή οικονομία, ενώ συνοδεύονται με δέσμευση όλων των κρατών μελών της για την προώθηση διαφόρων αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, δηλαδή όλης αυτής της αντεργατικής ατζέντας που είχε διαμορφωθεί και πριν ακόμη την πανδημία. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι το ύψος των χρηματοδοτήσεων αυτό που καθορίζει κάθε φορά τον ταξικό τους χαρακτήρα, αλλά ο σκοπός για τον οποίο δίνονται και οι όροι που τους συνοδεύουν σε βάρος βεβαίως των εργαζομένων. Αποδεικνύεται επίσης ότι οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές, του Βορρά ή του Νότου, μπορούν να καταλήγουν σε προσωρινές εύθραυστες συμφωνίες όταν πρόκειται για την από κοινού επίθεσή τους στους εργαζόμενους, στους λαούς της Ευρώπης. Σήμερα, 41 χρόνια μετά την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παραμύθια των κομμάτων που υπερασπίζονται αυτή την αντιδραστική συμμαχία έχουν καταρρεύσει και οι τελευταίες εξελίξεις με την πανδημία έρχονται απλά να το επιβεβαιώσουν για μια ακόμη φορά. Ο δρόμος, εμείς πιστεύουμε, που πραγματικά συμφέρει τον ελληνικό λαό, αλλά και άλλους λαούς της Ευρώπης, βρίσκεται μόνο στην αποδέσμευση από αυτό το σύγχρονο λάκκο των λεόντων. Κυρίες και κύριοι, τα αντεργατικά μέτρα που περιέχει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που σήμερα συζητάμε, αλλά και όσα ακόμα ετοιμάζεται, αποδεικνύουν πόσο μεγάλη κοροϊδία αποτελούν αυτά που λέτε ότι δήθεν οι ζημιές θα μοιραστούν σε όλους. Και είναι μεγάλη η κοροϊδία, όχι μόνο γιατί οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις ζημιές πάνω από 10 χρόνια τώρα, αλλά και γιατί φορτώνονται ξανά τα βάρη της νέας κρίσης για να στηριχθεί η κερδοφορία των λίγων ομίλων. Αυτός είναι ο καημός σας, αυτός είναι ο στόχος σας, γι' αυτό από τη μια παρέχεται άφθονο κρατικό χρήμα και νέα εργαλεία σε μεγαλοεπιχειρηματίες, ενώ από την άλλη ισοπεδώνεται τις εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές συμβάσεις, το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Και σε αυτό το στόχο ταυτίζεστε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό έχετε επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου. Ποιος από τους δυο σας θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους μεγάλους επιχειρηματίες, ενώ την ίδια ώρα κάνετε και ό,τι περνάει από το χέρι σας για να εξαπατήσετε τους πολλούς. Μήπως δεν συμφωνείτε και οι δύο με τη φορασιλία του κεφαλαίου? Μήπως δεν συμφωνείτε με τη διατήρηση όλων των μνημονιακών νόμων που ενισχύουν την ευελιξία σε εργασιακές σχέσεις, την επίθεση στο εισόδημα, τη φορολογία λαϊκών στρωμάτων? Μήπως πάνω σε αυτό το έδαφος δεν ήρθαν και έδεσαν όλες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου? Η ταύτισή σας βγάζει μάτι. Στην πραγματικότητα λέτε ακριβώς το ίδιο πράγμα, όσο και αν το διανθίζετε με διαφορετικές λέξεις και προβάλλετε κάπως διαφορετικές εκδοχές του ίδιου. Πώς δηλαδή οι εργαζόμενοι να δεχτούν νέες θυσίες για τα κέρδη μιας χούφτας ολίγων? Πήρατε μια πρώτη απάντηση χτες από τους εργαζόμενους, για παράδειγμα, στον τουρισμό και τον επισητισμό, οι οποίοι λένε χαρακτηριστικά: οι μεγαλοξενοδόχοι έχουν χρήμα να ζήσουν 10 έως 100 ζωές.
ενώ οι εργαζόμενοι του κλάδου ούτε μία ακόμη μέρα. Κύριοι της κυβέρνησης, ξέρετε πολύ καλά πως τα αντεργατικά μέτρα που ανακοινώσατε προσομοιάζουν τα μέτρα των προηγούμενων μνημονίων που εν αλλάξ, αλλά και όλοι μαζί ψηφίσατε. Τι ακριβώς κάνετε σήμερα? Πετσοκόβετε ακόμα περισσότερο το εισόδημα των εργαζομένων, οι οποίοι βέβαια έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους, τις ανάγκες τους, με βάση το μισθό που παίρνουν από τη δουλειά τους. Γενικεύετε την ελαστική απασχόληση παντού και για όλους σε ωράρια και ημέρες δουλειάς. Καταργείτε όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είναι σε ισχύ, αφού όλοι οι όροι που καθορίζουν μισθούς και χρόνο εργασίας ανατρέπονται. Δίνετε νέα εργαλεία στη μεγάλη εργοδοσία για να προχωρήσει σε νέες μειώσεις μισθών σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα εργαζομένων. Μονιμοποιείτε μειώσεις που στην καλύτερη περίπτωση θα είναι στο 20%, ενώ ένα σημαντικό τμήμα που θα παραμείνει εκτός εργασίας θα βρεθεί είτε με τα 534 ευρώ του επιδόματος της αναστολής της σύμβασης ή με τα 400 ευρώ του επιδόματος ανεργίας. Και την ίδια στιγμή ένα μεγάλο τμήμα των εργαζομένων θα παραμείνει άνεργο και χωρίς καμία προστασία, όπως χωρίς προστασία βρέθηκε ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων μέσα στην πανδημία, αλλά και μετά από αυτή. Με τα μέτρα που προβάλλετε, το χρονιάτικο εισόδημα για πάρα πολλούς εργαζόμενους περιορίζεται στα 1.600 ευρώ το χρονιάτικο, δηλαδή όλο και όλο σε 4 μήνες επιδόματος ανεργίας. Μάλιστα, η ίδια η επιδότηση της εργασίας αποδεικνύεται στην πράξη πως είναι καραμπινάτη ενίσχυση μόνο προς την εργοδοσία. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο περιθώριο, μισοάνεργοι, άνεργοι, με μισθούς που έμεσα προσεγγίζουν τις πάγιες επιδιώξεις του μεγάλου κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, δηλαδή να αμείβονται με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, με ψίχουλα πτωχοκομείου. Οι λεγόμενες ρήτρες για τη διατήρηση εργασίας αποδεικνύονται όχι απλά διάτρητες, αλλά είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου. Κανένας δεν δεσμεύει την εργοδοσία να διατηρήσει τον εργαζόμενο μετά τη λήξη της περίοδου της κρατικής ενίσχυσης στους μισθούς. Μέσα στους χώρους δουλειάς και σχεδόν σε κάθε κλάδο οι εργαζόμενοι ανησυχούν, γιατί γνωρίζουν οι ίδιοι την πραγματική κατάσταση. Τη ζουν καθημερινά. Επιπλέον, με δεδομένη την πλήρη απουσία και την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, είναι δεδομένο ότι, όπως πολλές φορές συμβαίνει με τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης που το ωράριο παρατείνεται παράνομα, έτσι και τώρα χιλιάδες εργαζόμενοι θα υποχρεωθούν σε εργασία κατά τον χρόνο που υποτίθεται ότι δεν θα εργάζονται. Στην περίοδο του εγκλεισμού της καραντίνας μετρούσαμε καθημερινά δεκάδες καταγγελίες. Σήμερα στείνεται πάλι ο εργαζόμενος λαός στα 6 μέτρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε όλα τα επιχειρηματικά γραφεία έχουν βγει κομπιουτεράκια για να δουν ποια είναι εκείνη η μίξη των μέτρων που θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ίδιους, μειώνοντας τους μισθούς, αυξάνοντας την ευελιξία. Και η εργατική οικογένεια κάνει τις ίδιες πράξεις. Όμως αυτή, για να δει πώς θα τα βγάλει πέρα. Βλέπετε, οι μεγαλοεπιχειρηματίες υπολογίζουν πόσα ακόμα θα κερδίσουν, πόσα θα φάνε, ενώ οι εργαζόμενοι, ο λαός, πόσα ακόμα θα χάσουν. Ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που σήμερα σας οδηγεί ή αξίζει τέτοια προβολή που του κάνετε, σαν αυτή που κάνετε εσείς δηλαδή. Λέτε τόσες μεγάλες κουβέντες γύρω από την περιβόητη επιδότηση τάχα της εργασίας. Όλοι σας μιλάτε για την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Λες και αυτό το μέτρο είναι κάτι καινοτόμο. Δηλαδή, 10 χρόνια τώρα, μέσα στην καπιταλιστική κρίση, τι κάνατε? Μήπως επιδοτούσατε τους ανέργους? Όχι βέβαια. Τους εργοδότες πάλι επιδοτούσατε, βαφτίζοντας την ενίσχυσή τους επιδότηση της εργασίας. Αυτοί ήταν που έπαιρναν και παίρνουν τη μερίδα του λέοντος από τα ποσά που καταγράφονται
στους προϋπολογισμούς του ΟΑΕΔ. Οι μεγαλοεργοδότες όλα αυτά τα χρόνια είχαν να επιλέξουν από ένα πλήθος προγραμμάτων που αξιοποιούσαν κάθε πιθανή και απίθανη εκδοχή στην ευελιξία, ενώ ταυτόχρονα η επιδότηση της ανεργίας γίνονταν πιο αυστηρή σε σημείο που επιδοτούνται ο ένας στους 12 ανέργους. Όλα αυτά τα προγράμματα έβαζαν από την πίσω πόρτα κάθε είδους ευέλικτη μορφή εργασίας, καταστρατηγούσαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μείωναν μισθούς, αύξαναν το ωράριο εργασίας. Τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια σας στα κανάλια, όλα αυτά τα κάνουν γαργάρα βέβαια, μόνο ηρωνικά σχόλια, σχόλια που στάζουν χολή, ξέρουν να κάνουν για τους ίδιους τους αγώνες των εργαζομένων και για τη μεγάλη στήριξη όντως που τους δίνει το ΚΚΕ για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Και μη μας πείτε πάλι για την υποτιθέμενη δέσμευση των εργοδοτών να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα χρόνια της κρίσης αυτές οι δεσμεύσεις πήγαν περίπατο. Τα προγράμματα αυτά αξιοποιήθηκαν όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα. Έγιναν οδούριος ύπος μέσα στους χώρους δουλειάς, φτιάχνοντας στρατιές κακοπληρωμένων και ευέλικτων εργαζομένων μιας κρίσης. Έτσι σήμερα μετράμε διάφορα είδη συμβάσεων με ημερομηνία λήξης σε μια σειρά δομές και χώρους δουλειάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο τομέας της καθαριότητας στους Δήμους. Μιλάμε για τις χιλιάδες καθαρίστριες που τώρα που ανοίγουν τα δημοτικά σχολεία θα πρέπει ταυτόχρονα να καθαρίζουν και το δημοτικό και τα γυμνάσια και τα λύκεια. Μιλάμε για όλους αυτούς τους εργαζόμενους που τους μετακινείτε από τη μια υπηρεσία στην άλλη και χρόνια τώρα τους κρατάτε σε διαρκή ομοιρία. Αυτή είναι λοιπόν η περίφημη επιδότηση της εργασίας. Και για να σας προλάβουμε, σας λέμε ότι ο πραγματικός στόχος σας δεν είναι η μείωση της ανεργίας, όπως χρόνια τώρα παπαγαλίζεται, αλλά ο κύριος στόχος είναι το χτύπημα των εργασιακών σχέσεων, το τσάκισμα των συμβάσεων, το τσάκισμα των μισθών. Ξέρετε πολύ καλά πως με τις πολιτικές σας η ανεργία δεν μειώνεται ουσιαστικά. Το πολύ πολύ ανακυκλώνεται. Παραμονές της πανδημίας, αυτό που είχατε καταφέρει και μάλιστα όπως εσείς λέγατε, σε συνθήκες ανάπτυξης, επίσημα η ανεργία ήταν στο 17%. Με τους μακροχρόνια άνεργους να βρίσκονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες στις λίστες του ΟΑΕΔ και κανένας από αυτούς να μην επιδοτείται. Και η μαύρη ανασφάλιστη εργασία να οριάζει. Ακόμα και ο ίδιος ο ΟΑΕΔ 20 χρόνια τώρα αδυνατεί να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία πόσες από αυτές τις θέσεις εργασίας των εκατοντάδων επιδοτούμενων προγραμμάτων μετατράπηκαν σε θέσεις μόνιμης και σταθερής εργασίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί οι δείκτες προσεγγίζουν το μηδέν. Σήμερα έρχεστε με ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, που όμως είναι πιο γενικευμένο, πρόγραμμα που αν αντικαταστήσουμε τη λέξη sure και βάλουμε τις λέξεις κοινοφελές ή voucher, είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Και εσείς κύριοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τόση υποκρισία πια. Τα προγράμματα voucher και τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας δεν τα θυμάστε? Ή μήπως δεν τα εφαρμόσατε κι εσείς, πανηγυρίζοντας μάλιστα για την απορροφητικότητά τους? Συγγνώμη για το σαρδάμ. Εσείς είχατε μέχρι και τις καθαρίστριες του ΟΑΕΔ απλήρωτες και στο τέλος τις πετάξατε έξω. Οι εργαζόμενοι πλέον έχουν μεγάλη πείρα. Ξέρουν ότι έχουν πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλά. Δεν θα πληρώσουν ξανά. Κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνουμε επίσης ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κατέθεσε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο τροπολογία προσθήκη για τη Λάρκο, για να σταματήσουν τα σχέδια για τη διάλυση
αυτής της στρατηγικής σημασίας επιχείρησης. Η τροπολογία του ΚΚΕ στη βάση της πάγιας θέσης του κόμματος για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας προβλέπει τα αυτονόητα για τη σωτηρία της επιχείρησης. Κατάργηση της εξουσίας του ειδικού εκαθαριστή, μέτρα για την πλήρη λειτουργία της, εξυγχρονισμό και ανάπτυξη της ΛΑΡΚΟ με κρατική χρηματοδότηση, προστασία όλων των εργαζομένων στην εταιρεία και των δικαιωμάτων τους. Όμως, το κείμενο της τροπολογίας αξίζει να διαβαστεί όχι μόνο από τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, αλλά από όλους τους εργαζόμενους, για να δουν ποια επιχείρηση με ευθύνη όλων σας οδηγείτε στην απαξίωση. Γιατί η ΛΑΡΚΟ είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο μέσα από την επεξεργασία δικών της εγχώριων μεταλλευμάτων. Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεταλλεύματα αυτά είναι κοβαλτιούχα, γεγονός που τα καθιστά ως δυσέβρετα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και στο ζήτημα αυτό φαίνεται ο αντιδραστικός ρόλος για μια ακόμη φορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βάζει και πρόστιμα από πάνω, γιατί θέλει να τελειώνει με τη ΛΑΡΚΟ. Πώς αλλιώς θα βάλουν χέρι πιο εύκολα τα ευρωπαϊκά μονοπόλιο στον πλούτο της ΛΑΡΚΟ, στον πλούτο της Ελλάδας. Η ΛΑΡΚΟ είναι η απόδειξη ότι η χώρα μας έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, ορυκτό πλούτο, ικανό εργατικό τεχνικό προσωπικό. Ενώ για σας είναι βαρύδι, θέλετε να τη βγάλετε από τη μέση, στα χέρια όμως μιας άλλης εργατικής πραγματικά λαϊκής διακυβέρνησης που θα οργανώσει αλλιώς την κοινωνία και την οικονομία, θα είναι μεγάλο εφόδιο και ατού για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πρόσφατα ο Πρωθυπουργός ξαναβάφτισε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Από ΕΣΥ το είπε νέο ΕΣΥ. Μόνο που τίποτα νέο για το λαό δεν μπορεί να προκύψει από τα ίδια παλιά υλικά της πολιτικής της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης. Γιατί πολύ απλά αυτή η πολιτική έχει χρεοκοπήσει. Αυτή η πολιτική πολύ πριν την πανδημία έφτασε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, λίγο πριν την κατάρρευση ουσιαστικά, με εξουθενωμένους, κακοπληρωμένους, τους ελάχιστους υγειονομικούς, με το 20% εξ αυτών να μετράει μέρες ή μήνες πριν την απόλυση. Αυτή η πολιτική τώρα έχει βάλει ένα ολόκληρο λαό στην αναμονή για ένα ιατρικό ραντεβού, για εξετάσεις, για μια διάγνωση, μια θεραπεία, για τα φάρμακά του. Αυτή η πολιτική ευθύνεται που μετατρέψατε το ΕΣΥ σε κορονοΕΣΥ και άφησε χωρίς περίθαλψη ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ενώ στέρισε από άλλους καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, την αναγκαία φροντίδα. Και ενώ ο λαός μας συνεχίζει με αγωνία να έχει στραμμένο το βλέμμα του στο δημόσιο σύστημα υγείας, εσείς έχετε το νου σας στο πώς θα ωφεληθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία. Γι' αυτό, ακόμα και μέσα στην πανδημία, διπλασιάσατε τις αποζημιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία για κάθε κρεβάτι ΜΕΘ, κλείσατε τον κόσμο σπίτι του χωρίς γιατρό, αντί να επιτάξετε τον ιδιωτικό τομέα, αφήσατε ανεξέλεγκτους ιδιωτικούς ομίλους να ξεζουμίζουν το προσωπικό τους, να τους στερούν ακόμη και στοιχειώδη μέτρα προστασίας, τους δώσατε το ελεύθερο να θησαυρίζουν από διαγνωστικά τεστ. Τώρα επαναφέρετε τα σχέδια που αφήσατε στη μέση. Σχέδια όπου το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα δουλεύει σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με τα ΣΔΙΤ, τις γνωστές συνεργασίες και συμπράξεις με τους διαφόρους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία. Παρουσιάζεται δηλαδή ως σωτήρια για το δημόσιο σύστημα την πολιτική που ευθύνεται για τα προβλήματά του. Μια πολιτική που στερεί από το λαό το δικαίωμα σε πλήρης, δωρεάν, σύγχρονες υπηρεσίες υγείας. Αυτά τα παλιά υλικά είναι ήδη δοκιμασμένα και σε πιο προηγμένες οικονομικά καπιταλιστικές χώρες,
όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για παράδειγμα, μιας χώρας όπου εκατομμύρια ανασφάλιστοι δεν πέρασαν καν την πόρτα του νοσοκομείου, ενώ άλλοι πλήρωναν ακριβά την νοσηλεία ή μάταια αναζητούσαν ένα κρεβάτι στη ΣΜΕΘ. Δοκιμάστηκαν σε χώρες όπου οι γιατροί επέλεγαν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει λόγω της ανεπάρκειας των ΜΕΘ, όπως την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βρετανία και αλλού. Τώρα όμως, και με την εμπειρία της πανδημίας, ο λαός πρέπει να πει ένα φτάνει πια. Φτάνει πια με την κοροϊδία απέναντι στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, συνολικά τους εργαζόμενους που με τη δουλειά και την αυτοθυσία τους κρατούν όρθια τα νοσοκομεία μας. Φτάνει πια με τα χαράτσια και τις πληρωμές ασθενών και ασφαλισμένων, με την υποχρηματοδότηση και τις ελλείψεις. Τώρα μπορεί να δυναμώσει ο αγώνας για ένα σύστημα υγείας αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν για όλους, στο επίπεδο των δυνατοτήτων που προσφέρει σήμερα η ίδια η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τέλος, για να έχουμε ένα καλό ερώτημα, γιατί δεν προχωράτε, άλλο ζήτημα αυτό τώρα, βέβαια φεύγω από την υγεία και τελειώνω, δεν προχωράτε στην παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όπως ζητά, έστω ενδεικτικά, αλλά χαρακτηριστικά, πάνω από το 90% των ψηφισάντων του κλάδου αυτού, την ώρα που το κάνετε με την σημερινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου για μια σειρά άλλες ενώσεις, σωματεία και συλλόγους. Είναι παραπάνω από φανερή η σκοπιμότητα αυτού του γεγονότος. Εάν προχωρήσετε σε δικαστικό διορισμό, θα πρόκειται πραγματικά για ένα ξεκάθαρο πραξικόπημα. Και βεβαίως, είμαστε σίγουροι, θα το πληρώσετε ακριβά αυτό. Ευχαριστώ.